Κύριε, κανόνισα αυτή τη μυστική συνάντηση για να γεφυρωθεί επιτέλους το χάσμα μεταξύ σας. Ο αδερφός μου είναι έξω, κρατάει σύλλες με το μάθημα δημοσιογράφη. Πρόεδρε, κανένα χάσμα από την πλευρά μου. Ο κόσμος δεν με σέβεται. Λες ψέματα, ρε φελέκι σου. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή. Θα παίζεις 20 λεπτά. Εάν σ' αρέσει, μείνε. Αν δεν σ' αρέσει, να πας στην ευχή της Χριστοπαναγίας. Αυτός είναι ο σεβασμός σου. Με 20 λεπτά ηγέτης δεν γίνεσαι. Εγώ θέλω να παίζω 30. Είστε λάθη, ρε. 30 λεπτά δεν παίζει του Ανδρέας Γεωργίου στα σύρια που γράφει ο ίδιος. Ηρεμήστε, ρε παιδιά, επιτέλους. Γιώργο, να τα κάνουμε 25. Ξέχασε το, πρόεδρε. Το θέλω τουλάχιστον 20 λεπτά στον πάγκο για να προλαβαίνω. Τι να προλαβαίνεις? Να κάνει download τα τελευταία κυκλοφόρητα καντήλια. Άρα, Γιώργο, πότε θα το κόψει επιτέλους αυτό το πράγμα, αγόρι μου? Γιατί βρίζεις έτσι? Κάνω ό,τι μπορώ, ρε, πρόεδρε. Πλέον βρίζω με ακρονίμια. Δηλαδή, αν χάσει τίποτε υποπίεση ο Λούκας ενώ περιμένουν δύο συμπαίκτες στα μακάρι, τι θα του πεις? Δώσε πάσα γουτούσου μου. Δεν βλέπεις ότι είναι μόνοι τους, δε γουτούχου μου? Θα βλέπεις, πρόεδρε. Με τέτοια συμπεριφορά και δεις καφρίλες, πώς μπορώ να παίξω συγκεντρωμένα? Μπα, μήπως θες να σου μιλάμε και στο πληθυντικό μετά εσείς και μετά εσάς, όπως ο Χρήστος Ζαμπούνης στη Γκαμίλα Μωρή, ωραία κοιμωμένη. Άκου τι λέει, γουτού μου. Να με πάρεις με το καλό, αυτό θέλω. Πάρμε με το καλό να γίνω μουσι να με εξουρίσεις. Άκου τι λέει ο Ζήκος, γουτούπου μου. Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ, σου ζητώ να μιλήσετε ήρεμα για 2 λεπτά. Ωραία, Κώστα, θέλω να μείνεις στην ομάδα. Ωραίος ο Φέδων. Και εγώ θέλω να μου δείχνεις σεβασμό, σε παρακαλώ, coach. Μπράβο, Φέδων. Πάλι άρχισες παραπίπες με το σεβασμό, φελέκι μου, γουτούσου μου. Σταμάτα, σταμάτα, όπα, όπα, Φέδων. Πρόεδρε, δεν μπορώ να χάνω άλλο το χρόνο μαζί του. Θα σε ρωτήσω για τελευταία φορά, coach. Εάν μείνω, θα παίζω 20 λεπτά από φέτος. Ποτέ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Μπράβο, Γιώργο, τι είπες δηλαδή? Ότι αν χρειαστεί, θα παίζει και λιγότερο. Γιατί να μην έχω μαλλί πλεξούτα σαν τον Μάρκο το Λοκομόντο να το μαδίσω τρίχα-τρίχα? Αυτό είναι, πρόεδρε. Τολμάει και μιλάει απαξιωτικά για τον καλύτερο playmaker της ομάδας. Πάρ' το πίσω, γουτούχο σου. Εγώ δεν μίλησα ποτέ απαξιωτικά για τον Γκόκαπ. Τι έκανε, λέει, τολμάς να λες ότι είμαι ο δεύτερος καλύτερος playmaker μετά τον Γκόκαπ? Δεν τρέπεσαι λίγο, γουτούσου μου? Πρόεδρε, με άκουσα σε μένα λέω ποτέ ότι ο Λούκας είναι ο δεύτερος καλύτερος playmaker της ομάδας? Κώστα μου, έχει δίκιο, δεν το είπε ποτέ. Ποτέ δεν θα δικούσα έτσι το λαρατζάκι. Εντάξει, αυτό ήταν, φεύγω. Άστο, ρε, πρόεδρε, να πάει στο καλό της Παναγίας, με κάνετε με καλεστό εις μάτι, να διαφερθεί για αυτό ποιος. Αυτός, 1-0.